Τύπο αυτό που ήδη εσείς παίρνετε, φωτογραφίζετε και ο οποίος είναι ακριβώς απέναντι από την βιβλιοθήκη Κοραή και την Μητρόπολη, δηλαδή είναι στον περίβολο του 1ου-3ου γυμνασίου και ο οποίος τείχος έχει επισκευαστεί πλήρως, και το λέω αυτό για όσους συμπολίτες μας δεν περνούν από αυτό το δρόμο. Πρόκειται τόσο του μήνα, ελπίζω, να γίνει μια επαιτειακή τυπογραφία. Έχει αναλάβει ο κύριος Πάρης Ξηταριανός μαζί με την ομάδα, την καλλιτεχνική του ομάδα. Μας έχει δώσει ήδη τα σχέδια τα οποία έχουν εκριθεί. Έχουμε πάρει και τις σχετικές άδειες και νομίζω θα είναι ένα έργο το οποίο όχι μόνο για φέτος αλλά και για αρκετά χρόνια, γιατί κάναμε μια καλή δουλειά από πλευράς επισκευής και συντηρήσεως του τείχου, θα μας θυμίζει και την επαιδιακή χρονιά και στοιχεία ιστορίας μας, αλλά θα είναι και μια αισθητική βελτίωση της περιοχής. Θα πρέπει να πω ότι έχει προσωπογραφία του Κοραή, του Κανάρη, κάποια κείμενα και νομίζω ότι αισθητικά θα αρέσει. Κύριε Καλλιγεράκη, θα έχουμε και σε κάποια άλλα σημεία παρεμβάσεις, έχουμε ήδη στο Κοφινά. Θα πρέπει να σας πω ότι ήδη στον Κοφινά, στον δρόμο λίγο μετά την Αγία Τριάδα, έχει γίνει σε ένα τυχείο μια νομίζω όμορφη παρέμβαση από τον κύριο Κυλιάρη και έχει ολοκληρωθεί. Να σημειώσω ότι ήδη κρίθηκαν δύο ακόμα τυχογραφίες να γίνουν, άλλη μία στο ΣΥΦΙ, στην οδό Μερακίας Αρχιπελάγους, και άλλη μία επίσης στα Καρδάμιλα, κοντά στην Αγία Τριάδα και εκεί. Επίσης έχουμε προγραμματίσει και έχουμε προτείνει πάλι στον κύριο Ξηταριανό να μας πει για το τυχείο εκεί του Βροντάδου, στο Πετροκάραβο, τι μπορεί να γίνει. Πιστεύω ότι αυτά μέσα στο φθινόπωρο θα τα δούμε, που είναι και η καταλληλότερη εποχή για τέτοιες εργασίες.